Κάποια στιγμή, αν δεν μπορούν να διοικήσουν τον Άρη, ας το δουν σε κάποιον άλλο. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει υπαρκτό ενδιαφέρον από κάποιον κύριο Στεφανίδη. Δεν είμαι ούτε με τον Στεφανίδη, ούτε με κανέναν. Και όταν λέω εγώ, δεν εννοώ εγώ έτσι, εννοώ όλοι οι Αριανοί. Είναι λογικό να επιδιώκουμε μια αλλαγή, κάτι. Κάτι για τον Άρη. Δεν μπορεί τώρα αυτό που είδατε σήμερα. Ο κόσμος ξέσπασε και αυτό είναι όπως βλέπω η αρχή. Ο κόσμος δεν είναι κάτι ο οποίος κατευθύνεται. Κανένας δεν τον έβαλε σήμερα να πάει να κάψει τα καθίσματα και να λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά με την απαρχή μιας αντίδρασης του κόσμου του Άρη σε σχέση με το διοικητικό και με την πορεία της ομάδας του Άρη. Θα πρέπει ο κύριος Βενιζέλος να επισπεύσει τις διαδικασίες για το Ελληνικό Συμβούλιο. Ήδη έχει αργήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι εκπομπές που κάνει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, η βρωμιά και η δυσοδεία που αποπνέουν. Εάν κάτσει κάποιος και εξετάσει το τι γίνεται στον Άρη, δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία θα δουν και θα ακούσουν τα αυτιά μας. Θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό πράγμα το οποίο ταλανίζει το Σύλλογο, διότι εδώ και ένα χρόνο περίπου οι μοναδικές ενέργειες που γίνονται στον Άρη είναι ενέργειες για να αποδυναμώνουν την ομάδα. Ο Άρης έχει φτάσει σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ιστορίας όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά όλης της Ελλάδος. Θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει με πολύ περισυλλογή πάνω στο πρόβλημα και ειλικρινά να εξετάσει το τι γίνεται, διότι έχει απαξιωθεί τελείως το σωματείο και νομίζω ότι κινδυνεύει με άμεση διάλυση. Καταρχήν ο αγώνας γίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αποκτήσει το μεγάλο ενδιαφέρον και την αξία το γεγονός το χθεσινό και το σημερινό, το οποίο θεωρούμε ότι είναι το έναυσμα, η απαρχή σημαντικών εξελίξεων και η αφετηρία κλιμάκωσης πολλών ενεργειών. Σαν πρώτη ενέργεια είναι να διοργανώσουμε μία σύσκεψη των στελεχών της Αριανής οικογένειας και από εκεί και πέρα μία μαζικότερη παναριανή συγκέντρωση όπου θα μιλήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον Άρη, ποιες πρέπει να είναι οι κινήσεις μας, ότι δηλαδή θα πρέπει ο κύριος Κοντομινάς να συναισθανθεί την ευθύνη του, διότι έχει μεγάλη ιστορική ευθύνη, είναι βασικά ο κύριος υπαίτιος για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και υπάρχει σαν συνείδηση μέσα στον αριανό λαό είναι δηλαδή να παραδώσει ο κύριος Κοντομινάς τις μετοχές του Άρη με ένα τιμητικό, με ένα συμβολικό τίμημα, με μια συμβολική αντικαταβολή όπως ακριβώς τις παρέλαβε το 1998 μετά την ζωφερία, στο πούμε, εμπειρία στη Β' Εθνική και την επάνωδο στην Α' Εθνική. Δεσμεύτηκαν προς αυτή την κατεύθυνση πολλοί και διάφοροι, μεταξύ των οποίων οι δύο βασικοί θεσμικοί φορείς της πόλης, η Νομαρχία δια του Νομάρχη και ο Δήμος δια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά από ό,τι διαβάσαμε και από τις δηλώσεις του Δημάρχου, φαίνεται λοιπόν ότι και από άλλους πολιτικούς και από άλλες δηλώσεις και παρεμβάσεις ότι αυτό το οποίο ήταν σαν στόχος της εκδήλωσης, να δημοσιοποιηθεί το μεγάλο πρόβλημα του Άρη, έχει επιτευχθεί. Και αυτό, επαναλαμβάνω, μας δίνει την δύναμη και το κουράγιο και αποτελεί, ξαναλέω, την αφετηρία για πολλών εξελίξεων στον μεγάλο και ιστορικό σύλλογο. Είμαι πολύ αισιόδοξος.